τη σημασία της λειτουργίας των τριών νέων σταθμών του μετρό σε Νίκαια, Κορυδαλό και Αγία Βαρβάρα για την καθημερινότητα των πολιτών σε τρεις ιδιαίτερα επιβαρημένες περιοχές, υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Από σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να φτάσουν από τη Νίκαια στο Σύνταγμα σε 14 λεπτά και από τη Νίκαια στο αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέρως Βενιζέλος σε 55 λεπτά, τόνισε ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής ανέφερε ότι το έργο αυτό ξεκίνησε από το 2004, οι μελέτες ολοκληρώθηκαν το 2008 και οι εργασίες ξεκίνησαν το 2012, κάνοντας λόγο για συλλογικές προσπάθειες. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2004, οι μελέτες ολοκληρώθηκαν το 2008, ξεκίνησε το 2012 και μετά από πολλές καθυστερήσεις, χθες είχαμε τα εγκαίνια. Βλέπετε, τα έργα αυτά είναι συλλογικές προσπάθειες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν όσους εργάστηκαν, που ήταν πάνω από 2.000 άνθρωποι. Αλλά η ουσία είναι ότι παρά τα προβλήματα που είχαμε το τελευταίο χρόνο σε καθυστερήσεις, τρέξαν οι διαδικασίες γρήγορα και τα έργα γρήγορα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε κορονοϊό, αλλά τα εργοτάξια συνεχίσανε να εργάζονται. Και σήμερα το πρωί λειτουργούν πλέον αυτοί οι τρεις σταθμοί σε μια επιβαρημένη περιοχή. 63.000 επιβάτες ημερησίως θα το χρησιμοποιούν, 11.000 λιγότερα γιοταχή στους δρόμους και πλέον βλέπουμε ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της Αθήνας μέρα με τη μέρα. Σε πόση ώρα στο αεροδρόμιο θα φτάνουν στο αεροδρόμιο? 55 λεπτά από τη Νίκαια και η απόσταση Νίκαια Σύνταγμα γίνεται στα 14. Να φανταστείτε, εγώ χθες από το Χολαργό για να πάω δικός στους σταθμούς έκανα 40 λεπτά, ενώ πλέον οι αποστάσεις αυτές με το μετρό θα γίνονται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι μια κατάκτηση και, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει γίνει με τις προσπάθειες πολλών κυβερνήσεων, πολλών διοικήσεων, αλλά κυρίως των ανθρώπων που εργάστηκαν για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Όσον αφορά στο μετρό Θεσσαλονίκης, υπενθύμησε καταρχήν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εγγενίασε μουσαμάδες. Ο ίδιος δήλωσε ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμο ολόκληρο με το σταθμό Βενιζέλου μέχρι τον Απρίλιο του 2023, όπως είχε δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη πάμε καλά, εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα. Έχουμε. Λέει ο Γρηγόρης ο Ζωβάρας. Εγγένεια μας πρόλαβε εκεί η προηγούμενη κυβέρνηση που εγγενίασε τους αμάδες. Και αν θέλετε, νομίζω ότι αυτή είναι και μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώτος εγγενιάζει χωρίς εφέ έργα τα οποία σήμερα δίνονται στο επιβατικό κοινό, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώς έκανε εγγένεια με μουσαμάδες. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα είναι έτοιμο ολόκληρο με το σταθμό Βενιζέλου μέχρι τον Απρίλιο του 2023, όπως έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Ξεπερνάμε μια σειρά προβλημάτων και θα ενημερώνουμε τους πολίτες, ειδικά της Θεσσαλονίκης, για τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία ξεπερνάμε βήμα-βήμα.